Γεια αδελφοί, είναι μια δύσκολη μέρα από άποψη καιρό, αλλά το ότι είμαστε εδώ δείχνει και την οξύτητα των προβλημάτων μας. Χρέη, απειλές, δουλειά τις Κυριακές, η κανονικότητά τους είναι Γολγοθάς. Δεν επιλέξαμε το σύνθημα αυτό τυχαία. Περιγράφει την καθημερινότητα για τη συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων. Στον ένα χρόνο των περιορισμών που χρησιμοποιήθηκαν και για να κρυφτούν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, τα αδιέξοδα για να συντηρηθούν οι οικογένειές μας, για να καταφέρουμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις μας, γιγαντώθηκαν. Όποιος λέει στην πιάτσα μια καλησπέρα με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο οικοδομικό του τετράγωνο, διαπιστώνει ότι ο συνάδελφος δεν μπορεί να σου πει αν θα υπάρχει τους επόμενους μήνες. Κουρίο, φούρνος, ταβερνάκι, ψιλικατζίδικο, τοπική μπουτί, γραφείο, συνεργείο, γυμναστήριο, μανάδικο. Η χρονιά που αφήνουμε πίσω είναι μαύρη. Και το σίγουρο είναι ότι τα χρέη που βρίσκονται μπροστά μας είναι αδύνατο να το πληρωθούν. Βέβαια, δεν ζήσαμε όλοι στις ίδιες συνθήκες, συνάδελφοι. Μια φούφτα κλινικάρχης, αεροπορικές εταιρείες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες διοδείων και άλλοι καθαριές επιδοτήθηκαν με εκατομμύρια ευρώ, όσο εμείς δίναμε τη μάχη να επιβιώσουμε με τα μισοδανικά, με τις αναστολές που αποτέλεσαν σταγόνα στον ωκεανό των χρεών. Τα στοιχεία που συχνά πυκνά ανακοινώνονται μιλούν από μόνα τους. Από το 800.000 αφημί της μικρής επιχειρηματικότητας, μόλις 30.000 έχουν πρόσβαση στο δανεισμό μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γεγονός που δεν σημαίνει μόνο ότι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από την τράπεζα, αλλά και ότι τα περίφημα ΔΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης που διαφημίζουν, τα οποία η κυβέρνηση προβάλλει με την πανοπλουσίες, απλούστατα δεν αφορούν τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα περάσει μέσα από τις τράπεζες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρουν χρήματα όσοι έχουν πρόσωπο. Ενώ οι μικροί επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, θα μείνουν με την όρεξη και θα πληθούν και πάλι να πληρώσουν τον μάρμαρο των προαπαιτούμενων που συνοδεύουν την εκταμείευση των δόσεων, όπως έγινε άλλωστε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, όσα προγράμματα ενίσχυσης για τάξη κυβέρνηση δεν αλλάζουν το χαρακτήρα της ελεύθερης αγοράς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα πολυκαταστήματα, οι εμπορικές αλυσίδες είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχες. Με τις ενισχύσεις που θα τις ταΐσουν, θα γίνουν πιο επιθετικές στον ανταγωνισμό τους με τις μικροεπιχειρήσεις τις δικές μας. Δεν απαξιώνουμε την διεκδίκηση προγραμμάτων στήριξης. Άλλωστε είναι πόροι οι οποίοι έχουν προκύψει και από τη δική μας εργασία. Όμως, όποιος επικεντρώνει τη δραστηριότητά του μόνο στα κάθε λογής προγράμματα, αποπροσανατολίζει, τρέφει αυταπάτες και αυτό γίνεται συνειδητά. Όταν γίνεται μάλλον συνειδητά, αυτό αποτελεί εξαπάτηση των αυτοαπασχολούμενων. Τι είναι αναγκαίο λοιπόν σήμερα? Πρώτα απ' όλα, και χρειάζεται όλοι να το έχουμε στην προμετωπίδα μας, διαγραφή των φορολογικών χρεών που μας πρότωσαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Το χρεών που μεγάλωσαν χρόνο με τον χρόνο με τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Η απαράδεκτη φορολογία παραμένει σε ισχύ, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εδώ και 8 χρόνια και ας έχουμε αλλάξει 3 κυβερνήσεις από τότε. Τι να τις κάνουμε τις κυβερνήσεις? 100 δόσεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 120 δόσεις η Νέα Δημοκρατία πριν, 240 δόσεις τώρα. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση στείλει κι άλλο τη φιλιά στο λαιμό των μικρών επαγγελματιών, αφού πλέον οι όποιες ρυθμίσεις θα είναι στα πλαίσια του νέου πολιτικού κώδικα.
Αυτό στέλνει πρόσφατα σε λειτουργία και είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να περισυλλέξει το πτώμα κάθε μικρής επιχείρησης που θα βρεθεί εκτός το επόμενο διάστημα. Προβλέπει την πτώχευση νομικών προσώπων αλλά και φυσικών προσώπων. Με λίγα λόγια, χάνει το μαγαζί, χάνει και το σπίτι, δεσμεύουν ακόμα και τμήμα του εισοδήματος για δεκαετίες. Πρόκειται για μια πραγματική ομοιρία των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων που χρωστάρουν. Επομένως, η λύση είναι εδώ και τώρα διαγραφή χρεών σε εφορία και τράπεζες του συνόλου των τόκων και των προστήμων του 30% του υπόλοιπου χρέους, λέμε εμείς, για τους ενεργεία και του 50% για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έβαλαν ουκέτο. Διαγραφή τόκων και προστήμων για χρέη ατομικής ασφάλισης. Επίσης, η διαγραφή του μέρους των χρεών που αφορά την εισφορά υγείας. Η υγεία πρέπει, και το τελευταίο διάστημα αποδείχθηκε περίπτωνα, να είναι δημόσια, δωρεάν για όλους, με σύγχρονες και επαρκείς υπηρεσίες. Ρύθμιση των χρεών για κατανάλωση ρεύματος. Φτηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς πρόσθετα χαράσματα. Αναδρομική επιστροφή όλων των δημοτικών τελών όσο τα περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ. Αναστολή των κατασχέσεων και απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιόρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Και μέτρα όμως πιο μακροπρόθεσμα. Την επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Την κατάργηση του έμφυα και του τέλους επιδιδεύματος. Τη μείωση των έμεσων φόρων. Ένταξη όλων των πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις στα κρατικά προγράμματα στήριξης, όπως παραδείγματος χάρη στην εστίαση, στο ειδικό πρόγραμμα επίδομα επανεκκίνησης. Η επιστρεφτέα προκαταβολή να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέα για όσους έχουν αιτήσει το εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Άμεση ένταξη των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους κλείνουν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις. Αυτή είναι μια δέσμη ετοιμάτων που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ξύλωμα των δικαιωμάτων συνεχίζεται. Δίπλα στους νόμους που πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το έκτρομα για τη διευθέτηση χρόνου εργασίας. Ή με άλλα λόγια, τη διάλυση της ωραρίου, τη διάθεσή του σε όλες τις μέρες και όλες τις εβδομάδες, με βάση τις ανάγκες των μετοπολίων του κάθε κλάδου. Προωθείται στην ουσία η διάλυση της οικογενειακής και προσωπικής ζωής. Έχουμε εμπειρία από την καταστρατήγηση στη διακάτη της αρχίας. Πότε για την αναπρέμανση του εμπορίου, πότε για την αναζωογόνηση του τουρισμού, το γαϊτανάκι έτσι συνεχίζεται. Στην ουσία όμως έχουν απελευθερωθεί 32 από τις 52 κυριακές του χρόνου. Με το νομοσχέδιο έκτρωμα διευρύνεται η απελευθέρωση της κυριακάτη της αρχίας σε δεκάδες κλάδους και πανέλα. Όσο διευρύνονται οι ώρες λειτουργίας στο εμπόριο, τόσο το πόνιμο για το σύνολο της οικονομίας συνεχίζεται. Γνωρίζουμε καλά ότι για να επιβιώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι σε συνθήκες παραπέρα απελευθέρωσης του ωραρίου και να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, θα αναγκαστούν να εργάζονται ατελείωτες ώρες. Το δικαίωμα στην ξεκούραση, ο ελεύθερος χρόνος ατομικός και οικογενειακός, συρρυκνώνεται. Η υγεία μέρα με τη μέρα επιβαρύνεται. Οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν να εξασφαλίσουν εισόδημα και ταυτόχρονα να βρίσκονται και δίπλα στα παιδιά τους. Όπως αντιλαμβάνεται, τη διεύρυνση του χώρου εργασίας σαν επιχειρηματική ευκαιρία είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Η απελευθέρωση του ωραρίου είναι στοιχείο μονοπόληση στην οικονομία. Αυτό δείχνει η ίδια η εμπειρία. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να διευκολυνθεί από την παραπέρα απελευθέρωση
των εργασιακών σχέσεων είναι έξω από την καταγραφή. Πολύ γρήγορα η ζωή λάστιχο για την πλειοψηφία των εργαζόμενων θα χτυπήσει την πόρτα. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να γίνεται στο παρελθόν. Η ζωή των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, είναι δύο συγκοινωνούντα ροχεία. Είναι δεμένες με χίλια νήματα στην οικογένεια, στην οικονομία, στην κοινωνία. Έχουμε δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, στην ξεκούραση, στις διακοπές. Γνωρίζουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων δεν ανήκει την καλή. Και καλά κάνει. Όμως αυτό δεν φτάνει στην άλλη. Απαιτούμε τώρα την άμεση νομοθετική κατοχύρωση της διακάπτυσης αυτής. Την κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν το ωράριο εργασίας. Οι μικροί επαγγελματίες έχουν με φωνή και θα την δυναμώσουν. Ο συλλογικός αγώνας είναι η μόνη διέξοδος για να οργώσουμε εμπόδια στην πολιτική που μας οδηγεί στην ανασφάλεια και στις πολλές πλειοψηφίες στο κέντρο. Είναι ο μόνος δρόμος για να μπουν σε προοπτική σκήνια οι πραγματικές μας ανάγκες και οι δίκαιες διεκδικήσεις. Όποιος διαλέγει το μοναχικό δρόμο της ατομικής λύσης βρίσκεται πολύ συχνά σε αδιέξοδο. Δίνουμε δυναμικό παρόν στην πάλη για να μαζικοποιηθούν οι σύλλογοι και οι ενώσεις. Παίρνουμε μαζικά μέρος στις αρχαιρεσίες του επόμενου διαστήματος για να έχουμε συλλόγους ζωντανούς και διεκδικητικούς. Συσχετισμούς βελτιωμένους σε ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕ, ώστε από καλύτερες θέσεις να αναδεικνύονται, να μπαίνουν αποφασιστικά οι ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, την ώρα που μιλάμε, φέρνει νέα νόμο για το ασφαλιστικό. Το πάτημα από την πανδημία χρειάζεται να μας δίνει μάθημα. Όλα τα κοινά που ζούμε στο πέστη μας έχουν τη ρίζα τους στην αποστέωση του δημόσιου συστήματος υγείας, στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Ας μην κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από τη γρήφθεν έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Έχει τεράστιες ευθύνες, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για ό,τι ζούμε σήμερα. Αυτές προωθούν την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτές άφησαν τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και χωρίς μέσα. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται πολλά. Όσο για να δείχνει ωφέλη από την ιδιωτική ασφάλιση και την ιδιωτική υγεία, είναι και πιο καθαρό από ποτέ πόσο κάτι καλό για ήταν. Ας ρωτήσουν συναδέλφους μας που υποχρεώθηκαν να πάνε σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τα δημόσια φάρμακα και για το επίπεδο νοσηλείας και